τις απαντήσεις και τις διευκρινήσεις που επιζητούσε έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες στο κλιμάκιο Ισραηλινών που έφτασε στην Κύπρο χθες με επικεφαλής ανώτερο αξιωματικό του στρατού στο πλαίσιο των τεχνικών διαβουλεύσεων για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την κωδική ονομασία Αμάλθια που έχει σκοπό τη δημιουργία διαδρόμου μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας διαθαλάσσης στη λωρίδα της Γάζας. Η συνάντηση στο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα και ακολούθως η επίσκεψη στο λιμάνι της πόλης άφησε ικανοποιημένο το κλιμάκιο από το Ισραήλ. Προηγήθηκαν δύο επισκέψεις του αντίστοιχου κλιμακίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ιεροσόλυμα. Το Τελ Αβίβ θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή της βοήθειας στην πραγματοποίηση ελέγχων στο λιμάνι της Λάρνακας από διεθνές κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι Ισραηλινοί ως παρατηρητές, ώστε να αποφευχθεί μεταφορά στη λωρίδα της Γάζας υλικών που θα μπορούσαν είτε από μόνα τους είτε σε συνδυασμό με άλλα να χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς. Στο λιμάνι της Λάρνακας παραμένει αποθηκευμένη βοήθεια 80 τόνων που έχει φτάσει προημερών από τη Βρετανία. Το πλοίο υποστήριξης του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου, στο οποίο θα προσθεθεί και βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει στην περιοχή. Το συγκεκριμένο τύπου σκάφος δύναται να προσεγιαλειωθεί σε αβαθή νερά και δεν χρειάζεται λιμενικές υποδομές. Οι σχεδιασμοί θα τεθούν σε εφαρμογή μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και επιτευχθεί έστω και προσωρινή παύση των πολεμικών επιχειρήσεων.